Όσο σαφής είναι η πραγματικότητα των οικονομικών προκλήσεων και δυσκολιών, τόσο πιο ασαφής είναι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ για το ποια οικονομική πολιτική θα εφαρμόσει. Ο Κώστας Καραμαλής εξήγησε ότι οι ανεύθυνες δεσμεύσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα έχουν ως δραματικό αποτέλεσμα τον ανεξέλεκτο δανεισμό της χώρας που θα φέρει σε ακόμη χειρότερη θέση όλους τους Έλληνες. Αυτή είναι η διεθνής πραγματικότητα. Όποιος δεν την αναγνωρίζει, όποιος δεν μπορεί να δει ούτε τι συμβαίνει, ούτε τι χρειάζεται να γίνει, ζει στο δικό του κόσμο. Αυτό απέδειξαν στο ΠΑΣΟΚ με τις εξαγγελίες που έκαναν στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Λένε πως θα κάνουν πράγματα που ήδη έχουν γίνει. Λένε πως θα κάνουν πράγματα που δεν γίνονται. Αποδεικνύουν πως δεν ξέρουν την πραγματικότητα, πέφτουν σε διαρκείς αντιφάσεις, απ' τη μια χαρακτηρίζουν τραγική την κατάσταση της οικονομίας τάχα και από την άλλη εξαγγέλνουν δαπάνες που, όπως είπα, ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια. Παρουσιάζουν δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν τολμούν να πρατείνουν ούτε ένα δυσάρεστο μέτρο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και για τα μέτρα που θα ληφθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων. Σχεδιάσαμε ταυτόχρονα και είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε στη νέα θητεία μας σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι πρώτα απ' όλα επιτακτικά αναγκαίο και είναι δέσμευσή μας ρητή το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων που θεωρούνται κρίσιμα για την οικονομία. Είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της άνεσης, την τόνωση της απασχόλησης. Για τη μάχη της 4ης Οκτωβρίου, ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε από όλους να τα δώσουν όλα. Απέρριψα την απόπειρα εκβιασμού της χώρας και ζητώ νοπή λαϊκή εντολή. Ζητώ την εντολή που θα επιτρέψει να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας. Να περιορίσουμε τις συνέπειες της κρίσης, να εξασφαλίσουμε γρήγορη έξοδο από αυτήν, να θεμελιώσουμε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, δημιουργίας, πρόοδου. Χρειάζεται στον αγώνα αυτό να επιστρατεύσουμε όλες μα όλες τις δυνάμεις μας. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας. Κανένας να μην λείψει. Καμία ψήφος χαμένη. Καμία ψήφος χαρισμένη, πουθενά και σε κανένα. Όλοι μαζί λοιπόν στην πρώτη γραμμή. Μαζί θα κερδίσουμε την νίκη, μαζί θα κερδίσουμε τη νέα προοπτική για την πατρίδα μας. Πάμε τώρα στην Υποκράτουσα, όπου μας περιμένει και ο Διονύσης Μποτώνης να μας ενημερώσει σχετικά με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Διονύση, είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες το όνομα του κυρίου Παπαδήμου. Διονύση, μας ακούς. Ναι. Λοιπόν, το κύριο Παπαδήμος είχε ακουστεί αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα παραμείνει τελικά στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του. Έχουμε όμως άλλες πληροφορίες όσον αφορά στο ψηφοδέλτιο αυτό της επικρατείας. Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε ποιος δεν θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν θα είναι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ακούγεται τις τελευταίες ώρες το όνομα της κυρίας Τζούλια Παναρίτη Κλόνη, είναι οικονομολόγος, ναι. Είναι από τη νέα γενιά επιστημόνων, έχει κάνει πολύ καλές σπουδές από ό,τι μαθαίνουμε στα οικονομικά, είναι μέλος παγκόσμιας τράπεζας. Τέλεχος παγκόσμιας τράπεζας. Ναι. Και επίσης έχει κάνει και σπουδές και ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν την πράσινη οικονομία. Αυτό θα το γνωρίζουμε τις επόμενες ημέρες και πάντως η προθεσμία λήγει, όπως μας λένε στην Υποκράτους, 20 Οκτωβρίου, δηλαδή την Κυριακή. Mm-hmm. Και δεν αναμένεται από ό,τι φαίνεται αύριο αυτό, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τώρα, να σας πω μετά από το... και αυτό ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι εάν επαληθευτεί αυτή η πληροφορία σημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να δώσει αυτό το χαρακτήρα που με τους νέους ανθρώπους, επιστήμονες για την πράσινη ανάπτυξη, χαρακτήρα που και ο ίδιος είπε στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση στην Υποκράτους. Mm-hmm. Λένε όμως χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να κάνουν ένα βήμα πίσω, προχωρούν το ίδιο, στο ίδιο βηματισμό όπως και με την ίδια
κάνουν μέχρι σήμερα, χαμηλούς τόνους, όχι εφησυχασμός, όχι αλαζονία. Και θέλουν να διευρύνουν τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, μας λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά την οικονομία τώρα, επειδή ακούγονται πολλά νούμερα, ειδικότερα με τους ανίσπρακτους φόρους, ο κ. Παπακοσταντίνου είπε το εξής. 31 δισεκατομμύρια είναι ανίσπρακτοι φόροι. Είναι επίσημα αυτά τα στοιχεία. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι απομένουν μόνο 6 δισεκατομμύρια, γιατί τα άλλα 25 δεν μπορούν να εισπραχτούν, γιατί είναι εταιρείες οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει και όλα αυτά, τότε γιατί δεν εισπράττει αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού παραδέχεται ότι είναι αυτά ανίσπραχτα. Δεύτερον, λέει για τον κύριο Αλμούνια ότι είπε για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι αυτό που βγάζει τη χώρα από την κρίση και άλλα συναφή. Ο κ. Παπακοσταντίνου λέει, θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία γιατί έφερε τη χώρα μέχρι εδώ και φυσικά δεν τα έκανε όλα τα χρόνια. Και επίσης, μήπως ο κ. Αλμούνια δεν έχει μορφή κατά του ΠΑΣΟΚ και του προγράμματός του, αλλά εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι είπε ότι έχουμε 3,7 έλλειμμα και είναι πάνω από 7. Για αυτά θα απαντήσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του κ. Παπακοσταντίνου. Και τέλος να σας πω ότι για τα θέματα της οικονομίας το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Υπάρχει σχέδιο, χρονοδιάγραμμα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες και γνωρίζουν και θυμούνται και θα απαντήσουν στις 4 Οκτώβρου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω και σένα. Έχουμε τις δηλώσεις του κ. Παπακοσταντίνου που αφορούν και στην οικονομία και στα ψηφοδέλτια, να τις ακούσουμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το να θεωρεί κανένας ότι ένα σχέδιο με συγκεκριμένους άξονες, το οποίο προϋποθέτει δουλειά, αυτό αποτελεί μαγεία. Είναι προφανές ότι η νέα κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έτσι χρησιμοποιήθηκε τη διακυβέρνηση της χώρας όλα αυτά τα χρόνια, ως επικοινωνιακά τρίκ. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι οι ασκήσεις επικοινωνίας δεν μπορούν να κρύψουν την ένδυα, τη διαχειριστική, αλλά και τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, τις οποίες πλέον έχει καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Πολύ συγκεκριμένο για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Λέγαμε ότι ο κ. Καραμαλής, όταν χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις, δεν τις πήρε. Στην πράξη, αθώος εμπλεκομένους σε διάφορα και σε διάφορα σκάνδαλα, έκλεισε την Βουλή για να παραγραφούν και συνεπώς και να τους άφηνε, όπως έκανε για κάποιους από αυτούς εκτός ψηφοδελτίων, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Διότι είτε τότε είχαν κάνει κάτι και έπρεπε τότε να αποπεμφθούν, είτε δεν είχαν κάνει τίποτα, οπότε γιατί να μην είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκοσία, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία των συνομιλιών με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με τη διχοτόμηση της Κύπρου, υπογράμμισε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Λευκοσία σε εκδήλωση στη μνήμη της Γιάννου Κρανιδιώτη. Η Άγκυρα, είπε, ξέρει πως η λύση του Κυπριακού είναι μονόδρομος και περνά από τις αρχές του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Η παρέλευση του πρόεδρου χωρίς λύση παγιώνει τα τετρεσμένα αυτά της Κυριακής και της συνηθισμένης κατοχής. Εμπεδώνει την διχοτόμηση του νησιού, ψώνοντας νέα τείχη διαχωρισμού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και του Κυπρίου. Η μη λύση εξυπηρετεί μόνο όσους έχουν συμβιβαστεί με το διχοτομικό status quo. Και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ με την διχοτόμηση της Κύπρου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε έκκληση προς την Τουρκία να αφήσει τους Τουρκοκύπριους να διαπραγματευτούν ελεύθερα για τους. Χαρακτήρισε το Ελσίνκι ως πολιτική επιβεβλημένη και σοφή που άλλαξε, όπως είπε, την πολιτική γεωγραφία και έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα μια εξωτερική πολιτική που θα αποκαθιστά το κύρος της χώρας. Για την επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και για μένα προσωπικά, η αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας, της διαπραγματευτικής ισχύωσης, είναι προτεραιότητα. Υιοθετούμε και πιάνουμε ξανά από τις δικές μας μέρες το νήμα μιας εξωτερικής πολιτικής που με πρωτοβουλίες, φαντασία, θάρρος παρεμβαίνει σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εξελίξεις. Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, ο Δημήτρης Χριστόφιας υποδέχτηκε θερμά τον Γιώργο Παπανδρέου στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που γίνονται για λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων.
που θα σέβεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δηλώσει πως πρόσφατα άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας με το όραμα του Πρόεδρου Χριστόφια και όλης της πολιτικής ηγεσίας για μια επανενωμένη Κύπρο, χωρίς έξωθεν επιβολές, τεχνητά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Η παρουσία μας εδώ στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Ελλάδα είναι ξανά πλάι στην Κύπρο, κοντά στον κυπριακό λαό, με πράξεις, όχι με λόγια. Αν βρεθούμε σε μια αντίστοιχη θέση, θα ξαναεπιχειρήσει να επηρεάσει την απόφαση του κυπριακού λαού για το τι πρέπει να κάνει. Όπως ανεπιτυχώς, αναποτελεσματικά, λαθασμένα έκανε με το σχέδιο Ανάν και ο Κυπριακός έχει γυρίσει την πλάτη. Από τη Λευκοσία για την ΕΡΤ, Λίνα Μπεθάνη. Έχουμε όμως και το θέμα το debate τόσο των αρχηγών όλων των κομμάτων, όσο και το debate των αρχηγών της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε πάλι στη Ριγίλης με τον Σωτήρη Σταθόπουλο και τον Διονύση Μποτόνη, αλλά και την Χρύσα Ρουμελιώτη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Παπαρίγα, η οποία αναφέρθηκε και στο επίμαχο θέμα. Διονύση, να ξεκινήσω από σένα. Ποιες είναι οι σκέψεις τελικά για το debate αυτό και αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, αν θα αλλάξουν οι όροι, με ποιους όρους μπορεί να γίνει, αλλά και αυτό που συζητείτε, το καινούριο debate μεταξύ των δύο αρχηγών? Φαίνεται ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία για να πραγματοποιηθεί δηλαδή το debate των δύο, πολιτικών αρχηγών, του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Παπανδρέου. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και ένα γραπτό κείμενο από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό τουλάχιστον περιμένει η υποκράτους. Και η συμφωνία αυτή φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και θα ξέρουμε και την ημερομηνία. Συμφώνησαν οι δύο πλευρές λοιπόν και έτσι φαίνεται ότι θα έχουμε το debate των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών με βάση το πλαίσιο που γνωρίζαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ένας διάλογος ουσιαστικός, ένας τηλεοπτικός διάλογος μέσα από τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να απαντούν ή να παρεμβαίνουν στη διάρκεια αυτού του τηλεοπτικού διαλόγου. Και φυσικά οι όροι έχουν γίνει αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές θα μάθουμε ακριβώς πότε θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Αυτό που δεν φαίνεται να πραγματοποιείται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι το debate όπως το γνωρίζαμε, των έξι πολιτικών αρχηγών. Αυτό φαίνεται πάει πίσω και όχι μόνο πάει πίσω, φαίνεται ότι δεν θα γίνει. Θα δούμε σε λίγο γιατί. Να πάω και στον Σωτήρη Σταθόπουλο να μας πει περισσότερα λοιπόν για το debate, για τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Πριν από λίγο λοιπόν Ευρυδίκη, ο Ευάγγελος Αντώναρος έστειλε επιστολή στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είναι οι γραπτές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για η διεξαγωγή αυτού του debate. Η κυβέρνηση λοιπόν προτείνει να γίνουν δύο τηλεμαχίες. Η μία στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και η άλλη στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας. Ζητάει λοιπόν δύο αναμετρήσεις μεταξύ Κώστα Καραμαλή και Γιώργου Παπανδρέου η Νέα Δημοκρατία με απευθείας διάλογο, με άλλες συνθέσεις δημοσιογράφων. Άλλοι δημοσιογράφοι θα είναι στην πρώτη τηλεμαχία, άλλοι στη δεύτερη. Και βέβαια, όπως είπα, να υπάρχει και απευθείας διάλογος μεταξύ του Κώστα Καραμαλή και του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό μας θυμίζει λίγο το γαλλικό μοντέλο, από ότι θυμόμαστε και είχαμε δει την τηλεμαχία των δύο Γάλλων Προέδρων. Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά για να δούμε και την απάντηση μετά του ΠΑΣΟΚ, άμα θέλει κάποιες αλλαγές. Όλα αυτά βρίσκονται στο τραπέζι. Επίσης, ο κύριος Αντώναρος, επειδή ακούστηκε ότι μπορεί να μην γίνει, να γίνει το μεγάλο σε εισαγωγικά debate που θα μετέχουν όλα τα κόμματα, ο κύριος Αντώναρος θα στείλει και επιστολή και στα άλλα κόμματα με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το πώς πρέπει να διεξαχθεί αυτή η τηλεμαχία με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Μάλιστα, για να πάμε και στην Χρύσα Ρουμελιώτη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί φαίνεται, Χρύσα, ότι η κυρία Παπαρίγα έχει αντιρρήσεις για το debate αυτών των πολιτικών αρχηγών, με τους όρους τουλάχιστον που έγιναν μέχρι τώρα. Που η συνέντευξη ήταν απόφαση πολιτικής παρέμβασης σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση, καθώς θέτηκε πολιτικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας με τη σημερινή της παρουσία, κυρία Παπαρίγα. Τις θέσεις λοιπόν τις δημοσιοποιεί εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής, όχι γιατί πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μια πραγματική τηλεμαχία, αλλά για να αποφευθεί η γελοιότητα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Κατήγγειλε
υποβάθμισης του debate των 6 έναντι αυτού των 2, γιατί έκανε λόγο επίσης για ισχυρό θύλακα που περνά την άποψή του μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενδιαφέρεται να κυριαρχήσει η εικόνα του debate των 2 πολιτικών αρχηγών, ώστε να κυριαρχήσει και η εικόνα ότι η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα στα 2 μεγάλα κόμματα. Αναφέρθηκε και σε κάποιους δημοσιογράφους που ενώ μετά τις τηλεμαχίες ασκούσαν κριτική για τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε ενώ όταν το ΚΚΕ εξέφρασε τις απόψεις του άφησαν διάφορους υπαινιγμούς. Προτείνει λοιπόν ισοτιμία στην αντιμετώπιση και στη θεματολογία όλων των κομμάτων ώστε να αναδειχθούν οι θέσεις των κομμάτων για τα θέματα τα οποία εξετάζονται σε αυτή την τηλεμαχία και αν οι δημοσιογράφοι επιθυμούν να κάνουν ελεύθερες ερωτήσεις να υπάρξει άλλος κύκλος ερωτήσεων όπου, χωρίς θεματολογία δηλαδή, όπου μπορούν όλοι να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Ίδιες θεματικές ενότητες, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Παπαρίγα. Στις θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι καθορισμένες από τη Διακομματική Επιτροπή, να γίνονται ερωτήσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν τις θέσεις των κομμάτων. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, δηλαδή ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κομμάτων και όχι ερωτήσεις επί των προγραμματικών θέσεων στα δύο μεγάλα κόμματα και άσχετες ερωτήσεις στα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα. Η κυρία Παπαρίγα λέγοντας ότι δεν θέλουμε να αποφύγουμε καμία ερώτηση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπαινιγμοί σήμερα από διάφορους δημοσιογράφους, όπως είπε χαρακτηριστικά, προτείνουμε να υπάρξει ακόμη και συνέντευξη τύπου χωρίς θεματολογία, όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν να ρωτάνε ό,τι θέλουν ελεύθερα, όσο πονηρές και αν είναι οι ερωτήσεις τους. Και βεβαίως άσκησε αυτοκριτική και στο ΚΚΕ για το γεγονός ότι η εικόνα που δημιουργήθηκε για τα debate κατά ένα μέρος έχει ευθύνη και το ΚΚΕ γιατί δεν θέλησε να μην ακολουθήσει τους κανονισμούς, όπως είπε. Ερωτηθήσα για το τι θα πραγματοποιήσει, τι θα κάνει το ΚΚΕ αν δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις του από τη Διακομματική Επιτροπή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλλον τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί την παρουσία του στην τηλεμαχία το κόμμα της αριστεράς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου της κυρίας Παπαρίγα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι το ένα debate των 6 να είναι ένα debate ακόμα περισσότερο γελίο και να συγκεντρωθεί η προσοχή στο debate το 2 για τον εξής λόγο. Ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή να στριμώξουν τη σκέψη του λαού και μάλιστα του αγανακτισμένου λαού και την ψήφο του στην επιλογή ανάμεσα στα δύο κόμματα. Βλέποντας λοιπόν αυτό το παιχνίδι και παίρνοντας υπόψη και την κριτική που μας έγινε και που είχαν δίκιο σε ένα βαθμό στα περασμένα debate, αποφασίσαμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά να μην πάμε σε μια νέα γελιοποίηση. Δεν είμαστε ένα κόμμα που φοβόμαστε την οποιαδήποτε ερώτηση ή μας ενοχλεί οποιαδήποτε ερώτηση. Όταν είμαστε κατά μόνας, ας γίνεται. Όταν είναι όμως η έξω, θέλουμε ισοτιμία και τήρηση της θεματικότητας. Και σας ξαναλέω, προσθέτουμε με την πρότασή μας και ένα κύκλο ερωτήσεων που ας κάνουν ό,τι θέλουν οι δημοσιογράφοι. Για εργασιακό μεσαίωνα με ευθύνη, όπως είπε, των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το μηχανογραφικό κέντρο του ΙΚΑ. Ο πρόεδρος του συνασπισμού χαρακτήρισε και πάλι τις συμπληρωματικές τις πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων και αναφερόμενος στο debate, εξαπέλυσε βολές εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΚΚΕ, μιλώντας για απόπειρα ακύρωσης της κοινής εμφάνισης όλων των πολιτικών αρχηγών. Την ανησυχία του για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης με δεδομένα, όπως είπε, τα δείγματα γραφής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τις εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου, εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας και από το μηχανογραφικό κέντρο του ΙΚΑ μίλησε για εργασιακό μεσαίωνα με ευθύνη, όπως τόνισε, των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε με το μαστίγιο. Ο κύριος Παπανδρέου εμφανίστηκε με το μαστίγιο και το καρότο. Οι διαφορές τους ήταν στο αν η λιτότητα θα είναι διετής ή τριετής και στο αν οι μισθοί και οι συντάξεις θα είναι παγωμένες ή με αυξήσεις της τάξης του 0,8%, δηλαδή 30 λεπτά ημερησίως. Ο πρόεδρος του συνασπισμού έκανε λόγο για την ανάγκη μιας μεγάλης αλλαγής με θαραλέες και γενναίες μεταρρυθμίσεις σε όφελος των εργαζομένων. Αναφερόμενος στο debate, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενάχωρο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνεπικουρούμενοι όπως είπε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δημιουργούν συνθήκες ναυαγίου για μια κοινή εμφάνιση όλων των πολιτικών αρχηγών. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στο εφιστάμενο μοντέλο, όμως το χαρακτήρισε προτιμότερο από το να μην γίνει καθόλου αυτός ο διάλογος. Αναρωτιόμαστε. Δεν θέλουν ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Παπανδρέου, η κυρία Παπαρίγα τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου με όλους τους πολιτικούς.
τι φοβούνται. Και δευτερευόντως αναρωτιόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όφελος. Την Τετάρτη ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και την Πέμπτη το ψηφοδέλτιο επικρατείας του. Από την Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρετζαφέρης, θα ανακοινώσει σήμερα τα ψηφοδέλτια του κόμματός του. Ο ίδιος, όπως έγινε χθες γνωστό, θα είναι υποψήφιος στον νομό Ροδόπης. Χθες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ εξαπέλυσε επίθεση στον Κώστα Καραμαλή για κινήσεις που θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδυναμία. Την υποψηφιότητά του στον νομό Ροδόπης ανακοίνωσε ο Γιώργος Καρετζαφέρης, ενώ υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός τρέχει πίσω από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Απεφάσισα. Αντί να είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, θα είμαι βουλευτής Ροδόπης. Την πρώτη μέρα που το πρωτανακοίνωσα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχα και υποχρέωση θεσμικά να πω την απόφαση, η Νέα Δημοκρατία κάνχασε. Σήμερα πληροφορούμε ότι και ο ίδιος Καρμαλής με ακολουθεί να είναι υποψήφιος στη Ροδόπη. Καλώς να έρθει! Καλώς να έρθει! Ο κύριος Καρατζαφέρης έκανε λόγο για διάχυτο εκνευρισμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσπαθεί να μειώσει το εύρος της απήχησης του ΛΑΟΣ, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Καραμαλής είναι αγχωμένος και έχει λόγους να είναι αγχωμένος. Είναι αγχωμένος γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο. Βεβαίως, εμπολής είναι υπόλογος. Ο κύριος Καρατζαφέρης δεν έδωσε τελικά στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποψηφίων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όπως είχε ανακοινώσει επίσημα. Πιθανότητες αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ σε τηλεοπτικούς. Από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει τώρα ο Ξενοφών Ζικίδης. Ξενοφών, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία των μετρήσεων των δημοσκοπήσεων αυτών και το εύρος της διαφοράς που δίνουν. Πρόκειται, Βρυδίκη, για δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά ή και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Γιώργου Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες δείχνουν διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας από το 5,7 έως το 8,9%. Μάλιστα, η πρώτη δημοσκόπηση, όπως βλέπουμε από τη μέτρο ανάλυση για τον Αντένα, κάνοντας αναγωγή αποτελέσματος, προσδιορίζει την εκτίμηση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ στο 42,6%, με το οποίο εξασφαλίζει στη Βουλή 157 έδρες. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 33,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 8,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, ο ΛΑΟΣ με 6,3%. Οι οικολόγοι πράσινοι με 2,7%, ενώ το άκυρο ή λευκό συγκεντρώνει 2,3%. Να περάσουμε στη δημοσκόπηση της GPO που έγινε για το ΜΕΚΑ, όπου έχει εκτίμηση ψήφου στο 34,9%, η Νέα Δημοκρατία στο 29%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, ο ΛΑΟΣ στο 5,9%, οι οικολόγοι πράσινοι στο 2%, ενώ άκυρο ή λευκό ψήφισαν 3,1%. Επομένως, από τις δύο δημοσκοπήσεις εδώ βλέπουμε οριακά τον ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνει στη Βουλή και οι οικολόγοι να είναι εκτός. Με τη διαφορά βέβαια που μας είπες, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από 5,7 έως 8,9. Έχουμε άλλη μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία επιβεβαιώνει αυτά που λες, Ευρυδίκη. Είναι η τρίτη δημοσκόπηση που έγινε από την MRB για τη Real News και δείχνει μπροστά το ΠΑΣΟΚ με 35,3%, τη Νέα Δημοκρατία με 29,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, ο ΛΑΟΣ με 5%, οι οικολόγοι πράσινοι με 2,1%, ενώ άκυρο λευκό απάντησε το 5,2%. Ευρυδίκη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τους κοινοτικούς ομολόγους της ενημέρωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή το νέο περιστατικό παρενόχλησης ελικοπτέρου της Frontex από τουρκικό ραντάρ. Όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες η κυρία Μπακογιάννη, η ελληνική πρεσβεία στην Αθήνα θα προβεί σε διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Βαγγέλης Δημηρής θα μας πει τώρα περισσότερα, Βαγγέλη. Ευρυδίκη, για το νέο λοιπόν περιστατικό παρενόχλησης διάσυρμα του ελικοπτέρου της Frontex από τουρκικό ραντάρ, ενημέρωσε η Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι κοντόφθαλμη αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά πολέμηση της λάθρομετανάστευσης από την Τουρκία είναι πραγματικά απογοητευτική. Σύμφωνα με την Ντόρα Μπακογιάννη, τα γεγονότα αυτά καθιστούν προφανείς τους στόχους των τουρκικών προσπαθειών παρενόχληση της ευρωπαϊκής επιχείρησης κατά πολέμησης της λάθρομετανάστευσης. Η Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι για άλλη μια φορά η Τουρκία, αντί να συνδράμει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, αθετεί τις δεσμεύσεις με αποτέλεσμα να εγείρονται σοβαρά ερωτήματα. Η Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε τέλος
ενημέρωσης που υπήρξε σε κοινοτικό επίπεδο χθες στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα θα προβεί και σε διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, επειδή και πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν αναφέρει πριν από λίγο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα, δηλαδή τη Frontex, βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου επιχειρησιακής συνεργασίας αναφορικά με τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρυδική. Μάλιστα. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μπακογιάννη και να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη. Η κοντόφθαλμη αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Καταπολέμησης Λαθρομετανάστευσης από την Τουρκία είναι πραγματικά απογοητευτική. Και είναι ακόμα χειρότερο ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο πιλότος την ώρα της παρενόχλησης είχε εντοπίσει και παρακολουθούσε σκάφος που μετέφερε λαθρομετανάστες να προσεγγίζει τις ελληνικές ακτές του φαρμακονησιού, ενώ στην περιοχή και εντός του ελληνικού χωρικών υδάτων καταγράφηκε παρουσία τουρκικής ακτεωρού. Τα ανωτέρω γεγονότα καθιστούν προφανείς τους στόχους των τουρκικών προσπαθειών παρενόχλησης της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Καταπολέμησης Λαθρομετανάστευσης. Για άλλη μια φορά η Τουρκία, αντί να συνδράμει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, αθετεί τις δεσμεύσεις της. Επιπλέον, η καταγεγραμμένη παρουσία της τουρκικής ακτεωρού εγείρει ερωτήματα. Πέραν της ενημέρωσης σε κοινοτικό επίπεδο, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα θα προβεί σε διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Καλώς τουρίστας που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σισμανόγλου με σοβαρές επιπλοκές από την αγρίπη, έχασε τη μάχη για τη ζωή. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα από την νόσο στη χώρα μας, καθώς ο άδειχος νέος δεν αντιμετώπιζε άλλο πρόβλημα υγείας. Με βαριά πνευμονία της νέας γρίπης νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας ο 29χρονος Γάλλος, ο οποίος προερχόταν από διακοπές στην Τουρκία και στη συνέχεια βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Η κατάστασή του παρουσίασε από νωρίς σημαντική επιδείνωση. Διασωληνώθηκε, παρέμεινε αρκετές μέρες στη μονάδα, έγινε ό,τι το καλύτερο από τους γιατρούς, όμως σήμερα τα χαράματα κατέληξε. Πρόκειται ουσιαστικά για τον πρώτο θάνατο υγιούς ανθρώπου από τη νέα γρίπη στην Ελλάδα, καθώς άλλοι δύο ασθενείς που πέθαιναν και είχαν τη γρίπη έπασχαν και από άλλα προβλήματα υγείας. Ο 29χρονος νοσηλευόταν για περισσότερο από 3 εβδομάδες σε βαριά κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη από τους γιατρούς, καθώς εμφάνισε πολυοργανική ανεπάρκεια. Σε όλο τον κόσμο, η μισή από τους ασθενείς με τον ΙΤΑ 1 ΙΕΝΑ που χρειάστηκαν νοσηλεία ήταν νέοι και υγιείς, σε αντίθεση με την εποχική γρίπη. Με τα παγκόσμια δεδομένα αυτή τη στιγμή, ένα 80-90% των νοσηλειών και τα δεδομένα αυτά ισχύουν μας είναι άνθρωποι νέοι, 15-65, σε αντίθεση με την εποχική γρίπη, όπου περισσότερο από το 90% των νοσηλειών αφορά ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. Η λειτουργία των σχολείων συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Είμαστε προετοιμασμένοι σε κάθε επίπεδο και σε επίπεδο ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και όσον αφορά το υλικό. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε και το διαπιστώσαμε και σήμερα ότι τα πάντα λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο αλλά και σύμφωνα με τους εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας. Την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας όπου θα δοθούν νέες οδηγίες. Πειθαρχική δίωξη για σωρία πειθαρχικών αδικημάτων άσκησε ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου και επιθεωρητής των δικαστηρίων Ιωάννης Παπανικολάου στον ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση της Siemens Νίκο Ζαγοριανό. Παράλληλα, διαβιβάζει την δικογραφία στην εισαγγελία φετών, ζητώντας να διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες του ανακριτή. Για να Καντέλη, θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Να καλώ. Καλώς σας μεσημέρι. Ο κύριος Παπανικολάου Ευρυδίκη, ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει και τη θητεία του ως επιθεωρητής των δικαστηρίων, αποδίδει ευθύνες στον κύριο Ζαγοριανό για μια σειρά πράξεων και παραλήψεών του στην υπόθεση της Siemens. Σύμφωνα και με τα ερωτήματα που είχε διατυπώσει όταν την ξεκινούσε την πειθαρχική ο αντιπρόεδρος του Αριουπάγου, στο τέταρτο ειδικό ανακριτή αποδίδει ευθύνες γιατί μεταξύ άλλων δεν συμπεριέλαβε στα εντάλματά του για τον Μιχάλη Χρυστοφοράκο την περίοδο 2004-2007, γιατί δεν φρόντισε ο ανακριτής να αποτρέψει τη φυγή Χρυστοφοράκου Καραβέλα, ειδικά του Χρυστοφοράκου που είχε και την γερμανική υπηκότητα, και γιατί δεν έβασε το σύνολο της δικογραφίας του κατηγορούμενου. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο κ. Παπανικολάου διαβιβάζει τη δικογραφία στην εισαγγελία εφετών, ζητώντας να διερευνηθεί αν προκύπτουν και ποινικές ευθύνες για τον κ. Ζαγοριανό και άλλους δικαστές που είχαν λόγο στην υπόθεση. Κλείνοντας να πούμε, να θυμίσουμε μάλλον ότι την Πέμπτη συγκαλείται και η Ολομέλεια Εφετών προκειμένου να ορίσει εφέτη ειδικού ανακριτή που θα έχει
υπόθεση μετά από τη σχετική παραγγελία που έδωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Στέντε. Ευρυδίκη. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά συνεχίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης. Το οκτάμινο του έτους οι ακάλυπτες επιταγές έφτασαν τα 2,16 δισευρώ, αυξημένες κατά 114,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές στο ίδιο διάστημα έφτασαν τα 159,6 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 43,70%. Για τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, 5 πρόεδροι επιμελητηρίων συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Γιάννη Παπαθανασίου. Ο Μανώλης Σταυρουλάκης θα μας ενημερώσει. Μανώλη. Ανισχυτικά τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία ΑΕ σχετικά με τις ακάλυπτες επιταγές τον Αύγουστο λοιπόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή περίοδο που θυμίζουμε πέρσι. Το οκτάμινο ήταν στα 825 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τις ακάλυπτες επιταγές και μπορούμε να τα δούμε και στις κάρτες. Έχουμε ετοιμάσει 22.973 τα τεμάχια των ακάλυπτων επιταγών τον Αύγουστο, 209,9 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους, αύξηση 151% από τον Αύγουστο του 2008 στα τεμάχια και 114% στην αξία. Σε σχέση με τον Ιούλιο έχουμε μία πτώση, να πούμε, Βρυδίκη, κατά 24% στα τεμάχια και κατά 29% στα ποσά. Ωστόσο, η αξία των ακάλυπτων επιταγών είναι υπερβολικά αυξημένη, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Να πούμε ότι 2.164 δισεκατομμύρια ακάλυπτες επιταγές, η συναλλαγματική σε 159 εκατομμύρια, ενώ το σύνολο του 2008, όπως βλέπουμε, ήταν μόλις 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, το έχουμε, και είναι δεδομένο όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, θα ξεπεράσουμε και κατά πολύ τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εφέτος, παρότι τη μικρή πτώση που είχαμε τον Αύγουστο. Τώρα, όπως είπες και εσύ, οι εκπρόσωποι των 5 μεγάλων επιμελητηρίων της χώρας μας συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομίας, συζήτησαν εκτενώς το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικονομία που απαιτούνται. Όπως είπε ο Γιώργος Γραμματίδης, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, η χώρα έχει ανάγκη από πλέγμα μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα το 2020 και οι προτάσεις τώρα που παρουσίασε τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως είπε, ωστόσο, απαιτούνται και θέλουν και άλλα συμπληρώματα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και να ακούσουμε τον κύριο Γραμματίδη. Οι θέσεις των κομμάτων βρίσκονται γενικά, θα πω, χωρίς αυτό να είναι τετριμένο, στη σωστή κατεύθυνση. Λείπουν όμως πάρα πολλά, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν, γιατί μιλάμε για μια δέσμη μέτρων, για ένα πακέτο μέτρων. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται γενναιότητα και πολιτικό θάρρος. Αυτό κάποτε πρέπει να γίνει για να φτάσουμε σε ένα σημείο να επανιδρύσουμε το κράτος, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί μιλάμε για σχεδιασμό, αλλά δεν μιλάμε για υλοποίηση. Καλύτερες συνθήκες περίθαλψης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΙΚΑ υποσχέθηκε Υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλι Πετραλιά με την πρόληψη των γιατρών και τον διαχωρισμό των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η Υπουργός επισκέφθηκε το πρωί το ΙΚΑ Μαρουσίου και στη συνέχεια τις σχολές μαθητείες του ΑΕΔ στο Νέο Ηράκλειο εν ώψη της έναρξης των μαθημάτων στις 21 του μήνους. Η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 2.000 γιατρών του ΙΚΑ σε αόριστου χρόνου θα συμβάλλει στη βελτίωση της περίθαλψης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ιδρύματος, δήλωσε κατά την επίσκεψή της στο ΙΚΑ Μαρουσίου η Υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλι Πετραλιά. Αυτή η προκήρυξη για τους 2.000 γιατρούς, για να γίνουν δηλαδή αυτοί οι 2.000 γιατροί που υπηρετούν στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου, βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η Υπουργός αναφέρθηκε και στα ωφέλη του νομοσχεδίου που ήταν έτοιμο να κατευθυνθεί στη Βουλή και αφορούσε στον διαχωρισμό του κλάδου υγείας του ΙΚΑ με τον κλάδο ασφάλισης. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη τομή για τον εξυγχρονισμό του ΙΚΑ και είμαι βέβαιη ότι άμεσα θα περάσει από τη Βουλή. Κατά την επίσκεψή της στις σχολές μαθητείες του ΕΕΔ στο Νέο Ηράκλειο, η Υπουργός χαρακτήρισε ανάχωμα στην οικονομική κρίση το έργο των καθηγητών και κυρίαρχο θέμα τη σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτή η σύζευξη είναι και το ζητούμενο και είναι αυτό στο οποίο κινηθήκαμε τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εμείς θα είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που βοηθούν το Ηράκλειο. Σας δηλώνω ότι πάνω από τα κόμματα γεμάσουν το Ηράκλειο και εσείς βοηθήσατε. Έτσι. Από τον Ιανουάριο και ως σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός Απασχόλησης, βρήκαν πλήρη δουλειά από τον ΟΑΕΔ 95.000 άνεργοι. Τη συμμετοχή του στην Citigroup εξετάζει να απολύσει το αμερικανικό δημόσιο
το μερίδιο των μετοχών που είχε αγοράσει στο πλαίσιο διάσωσης της τράπεζας. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Νεκτάριος Νότης. Νεκτάρι, καλό μεσημέρι. Σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν, 15 Σεπτεμβρίου του 2008, είχαμε την κατάρρευση της Lehman Brothers. Και ακούσαμε σήμερα τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει ότι την επόμενη φορά δεν έχει την πρόθεση να στηρίξει ο Αμερικανικός λαός με την φορολογία όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή να στηρίξει με χρήματα του Αμερικανικού λαού τα διάφορα ιδρύματα που χάνουν τα χρήματα. Γιατί στη Lehman Brothers, αν δεν κάνω λάθος, 8 άτομα ήταν αυτά που έφταιγαν για όλη αυτή την κατάρρευση. Ακριβώς ήταν ένα σαφές μήνυμα του κυρίου Ομπάμα στην ομιλία του στη Wall Street χθες το βράδυ, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ότι δεν πρόκειται το Αμερικανικό Δημόσιο να στηρίξει άλλο τις τράπεζες, δεν θα δώσει άλλα πακέτα ενίσχυσης. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται και οι ορίες που έχουν γίνει από Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι σιγά σιγά θέλει να φύγει από την συμμετοχή των τραπεζών, να αποσύρει δηλαδή αυτή την ενίσχυση που είχε δώσει. Σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται και κινούνται και οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Αμερικανικό Δημόσιο επιθυμεί να πωλήσει τη συμμετοχή του στην Citigroup. Πάμε να δούμε πόσο είχε βοηθήσει τον τραπεζικό αυτοκολοσσό το Αμερικανικό Δημόσιο. Πρόκειται για ένα πακέτο 25 δισεκατομμυρίων, ένα πακέτο 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει γίνει λάθος εδώ, από τα οποία τα 25 είχαν δοθεί για μετατροπή των προνομίων μετοχών σε κοινές. Yeah. Κατέχει λοιπόν το 34% της Citigroup, 7,69 δισεκατομμύρια μετοχές, και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει υπεραξίες 9,77 δις δολαρίων. Στην ουσία δηλαδή το Αμερικανικό Δημόσιο έχει κερδίσει περίπου 10 δις δολάρια. Mm-hmm. Άλλωστε, η τιμή της μετοχής χθες έκλεισε στα 4,52 δολάρια, 39% υψηλότερα από τα 3,25 της τιμής μετατροπής. Είναι χαρακτηριστικές οι εκτιμήσεις των αναλυτών για κάθε cent που κέρδιζε, που ανέβαινε η τιμή της Citigroup, το Αμερικανικό Δημόσιο κέρδιζε 76 εκατομμύρια δολάρια. Το ζητούμενο τώρα είναι πώς θα γίνει αυτή η πώληση, πώς θα γίνει η αποχώρηση. Ήδη η διοίκηση της Citigroup αναζητά τρόπους, είναι σε επαφές με επενδυτές για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι λένε ότι πρέπει να δούμε αν έχει βάθος η αγορά για να απορροφήσει τις μετοχές, ώστε η πώληση να μην συνοδευτεί από πτώση της τιμής της μετοχής αυτής. Το μυστικό, όπως λένε κάποιοι άλλοι, βρίσκεται στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, για τα οποία όλοι αισιοδοξούν και τα οποία θα βοηθήσουν και θα δώσουν την όθηση και στους επενδυτές να αγοράσουν αυτές τις μετοχές. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Περιμένω λοιπόν αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάω στον Νίκο Γρυλάκη, τον συνάδελφο. Με ενημερώνουν ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν, Νίκο Γρυλάκη, από τον Υπεχοδέ το πρόγραμμα επιχορήγησης για τους πυρόπληκτους της Αττικής και της Εύβοιας. Ναι, πρόκειται για κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Υπεχοδέ, τον κ. Γιώργο Σουφλιά. Πρόκειται να εφαρμοστεί ένα ανάλογο πρόγραμμα με αυτό που είχε εφαρμοστεί τους πυρόπληκτους της Ηλίας. Το πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή 100 κτιρίων, εκ των οποίων τα 70 είναι κατοικίες, και την επισκευή άλλων 200, εκ των οποίων τα 160 είναι επίσης κατοικίες. Θα διατεθούν συνολικά 10 εκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο έναν χρόνο για να υποβάλουν αίτηση και να ζητήσουν την αυτοψία στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Το ποσό της δωρεάν αρρωγής είναι 750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικών και φτάνει στα 950 ευρώ αν τα κτίρια είναι διατηρητέα. Αυτά υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίσματα είναι νόμιμα, δεν έχουν εγκαταλειφθεί και δεν βρίσκονται μέσα σε δάσος. Επίσης, για δημελείς οικογένειες που είχαν κατοικίες μικρότερες των 65 τετραγωνικών, η δωρεάν αρρωγή θα υπολογίζεται για κατοικία 65 τετραγωνικών, για τριμελείς τα 80 τετραγωνικά αν είχαν μικρότερο σπίτι, και για τετραμελείς τα 95 τετραγωνικά αν επίσης είχαν μικρότερη κατοικία. Το 50% της αμοιβής των μηχανικών θα καλύπτεται τόσο στις ανακατασκευές όσο και για τις επισκευές από το δημόσιο. Για την αντικατάσταση των οικοσκευών σε σπίτια που χορηγούνται 10.000 ευρώ. Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα δίμηνο και θα μπορεί να κατατίθεται στην υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπληκτών. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διεισίωνες είναι οι προβλέψεις για την οικονομία σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, η οποία διαβλέπει ανάκαμψη από το 2011. Προβλέπει έκρηξη της ανεργίας την επόμενη χρονιά και επιδείνωση των οικονομικών των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, μεταξύ άλλων, απαιτείται στήριξη της απασχόλησης και των δανειοληπτών, αναδιανομή του εισοδήματος και αποκατάσταση της φορολογικής ανισότητας. Η Άννα Κωνσταντακάκη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Άννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Από το 2010, αμέσως την επόμενη χρονιά, λέει η έρευνα, η ετήσια έκθεση για την οικονομία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, θα προσθεθούν άλλοι 100.000 άνεργοι. Αυτά είναι τα στοιχεία, αυτή είναι η πρόβλεψη που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας με βάση τα στοιχεία.
έχει επεξεργαστεί και σύμφωνα με τα οποία το 21 έως 23% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης, οι εργαζόμενοι... Για τι ποσοστό ανεργίας, σε τι ποσοστό ανεργίας μεταφράζονται αυτά τα στοιχεία? Το ποσοστό ανεργίας είναι, με τα σημερινά δεδομένα, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, είναι 15%. Το 2010... 11,3% συν 6%, που είναι οι τα states, όπως η απασχόληση των νέων ανθρώπων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η προσωρινή απασχόληση, και 3% είναι η λανθάνουσα ανεργία. Έτσι λοιπόν βγαίνει το 15,5% και όχι τα ποσοστά που δημοσιοποιεί σύμφωνα πάντα με την έρευνα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Εκτιμάται επίσης ότι το θέμα αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο εάν δεν αλλάξουν, όπως επισημαίνουν, οι πολιτικές. Επίσης, στον τομέα των επιχειρήσεων, το 5% προβλέπει ότι το 2010 θα έχει επιδείνωση των οικονομικών συνθήκων και σύμφωνα με την έρευνα, όλη αυτή η ανάκαμψη, η οποία ευελπιστούν ότι θα γίνει με την αλλαγή της πολιτικής, θα γίνει από το 2011. Να πω τέλος ότι για το θέμα των μισθών, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό σημείο, δεν θα είναι εύκολη η σύγκληση των μισθών, λέει η ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕ, αφού σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 50% του αντίστοιχου μισθού που παίρνει κάποιος εργαζόμενος στο Λουξεμβούργο, στο 60% του Γάλλου και στο 70% του Άγγλου. Τα στοιχεία αυτά της έρευνας Ευρυδίκη, της έρευνας της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης από το Ινστιτούτο Εργασίας, έχουν αμφισβητηθεί από τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ, η οποία θεωρεί ότι έγινε χωρίς την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διοίκησης της ΓΕΣΕ και καταγγέλει τη ΓΕΣΕ για αυθαίρετο και μονοπαραταξιακό τρόπο που επέλεξε να δημοσιοποιήσει αυτή την έρευνα. Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για τα στοιχεία αυτά και να ακούσουμε τους κυρίους Παναγόπουλο, Ρομπόλη και Ρωμανιά. Ο κύριος Αλμούνια δεν μας είπε τίποτα καινούριο. Ο κύριος Αλμούνια συμπεριφέρεται αναγκαστικά ως λογιστής και ως επιτηρητής των νεοσυντηρητικών πολιτικών, ανεξαρτήτως αν δηλώνει σοσιαλιστής. Εμείς δεν θα κρίνουμε την επόμενη κυβέρνηση της χώρας από το τι είναι, ακόμα και αν ταυτίζεται με τις δικές μας κομματικές και πολιτικές προτιμήσεις. Θα την κρίνουμε από το τι θα κάνει. Το 2010 εμείς εκτιμούμε ότι η ανεργία η επίσημη θα είναι 11%, 11,2-11,3%. Η πραγματική όμως θα είναι 6% παραπάνω, θα είναι 17,2-17,3%. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να δουλεύουν υπεροριακά χωρίς να αμείβονται, να δουλεύουν και εορτές χωρίς να αμείβονται, να μην λαμβάνουν υπόψη την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, με αποκλειστικό στόχο να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Ένα χρόνο ακριβώς μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προσπαθεί να πείσει για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομική αγορά και τις οποίες προωθεί στο Κογκρέσο. Στόχος του να αποφευθεί το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κατάρρευσης. Καθώς φαίνεται όμως, τα παθήματα δεν έγιναν μαθήματα. Ένα χρόνο ύστερα από αυτές τις σκηνές, όταν υπάλληλοι της Lehman Brothers μάζευαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και εγκατέλειπαν το πλοίο που είχε βουλιάξει, δεν έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα τι γίνεται όταν μια εταιρεία είναι πολύ μεγάλη για να της επιτραπεί να καταρρεύσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε χθες να πείσει για την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στο οικονομικό σύστημα. Σήμερα πιστεύεται πως δεν κατάφερε και πολλά. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης φαίνεται να λειτουργούν εναντίον κάθε προσπάθειας ρύθμισης και ελέγχου. There are some in the financial industry who are misreading this moment. Instead of learning the lessons of Lehman and the crisis from which we're still recovering, they're choosing to ignore those lessons. I am convinced they do so not just at their own peril, but at our nation's. Χρωστάτε στον Αμερικανό φορολογούμενο, δεν θα σας σώσουμε ξανά, προειδοποίησε ο Ομπάμα και ζήτησε να ρυθμίσει μόνη της η αγορά ό,τι μπορεί. Για παράδειγμα, τα μπόνους των στελεχών μιας εταιρείας να τεθούν υπό έγκριση από τους μετόχους. I mean, the story of Lehman Brothers really comes down to this one sentence. It was really 24,992 people making money and 8 guys losing it. Μεταξύ των ακροατών του Αμερικανού Προέδρου ήταν πρόεδροι και διευθυντές επιχειρήσεων που διασώθηκαν από το κράτος. Τον άκουσαν και έφυγαν. Ενδείξεις ότι κάτι θα αρχίσει να αλλάζει, σύντομα τουλάχιστον, δεν υπήρχαν. Ο 57χρονος ηθοποιός Πάτρικ Σουέζι, που έγινε γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους,
Η Ντάσινγκ και Γκόστ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα στο σπίτι του, έχοντας την οικογένειά του στο πλάι του. Γεννήθηκε χορευτής και έγινε μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Πάτρικ Σουέιζη, που σπούδασε μπαλέτο και πρωταγωνίστησε στον Broadway, υποδιόμενο τον Ντάνι Ζούκο στο Musical 3, έγινε διάσημο σε μια ημέρα με την ταινία Dirty Dancing. Η ταινία, αν και ήταν χαμηλού κόστους, ανέτρεψε κάθε δεδομένο, καθώς παραμένει από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του Hollywood. Ο ίδιος και η συμπροταγωνίστριά του, Jennifer Grey, ήταν υποψήφιοι για τις χρυσές σφαίρες, ενώ το τραγούδι της ταινίας, The Time of My Life, κέρδισε Όσκαρ. Wonderful things happen and it gave me a belief that with discipline, with work, with passion, you can make things happen, that people really can make their dreams come true. Ακολούθησε η ταινία Ghost με την Demi Moore και τη Whoopi Goldberg, που έγινε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Μέσα σε σχεδόν 4 δεκαετίες γύρισε δεκάδες ταινίες και σύριαλ και πρωταγωνίστησε σε θεατρικές παραστάσεις. Τον Ιανουάριο, ο Πάτρικ Σουέιζη, που έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας από το 2008, σε συνέντευξή του ανακοίνωσε πως οι γιατροί του έδιναν μόνο 2 χρόνια ζωής. Όμως ακόμη και τότε δεν σταμάτησε να δουλεύει. Την περίοδο που έκανε χημειοθεραπεία έπαιξε σε μια τηλεοπτική σειρά και συμμετείχε σε μια ταινία. Γνώρισε τη σύζυγό του, Λίζα Νιέμι, όταν και οι δύο ήταν έφηβοι στη σχολή χορού που διατηρούσε η μητέρα του στο Χιούστον. Ο Πάτρικ Σουέιζη άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, έχοντας το πλάι του την οικογένειά του. Ήταν η λακωνική ανακοίνωση που έριξε αυλαία στη ζωή του. Να πάμε στον Σωτήρη Σταθόπουλο τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη και στη Ριγίλης. Έχουμε επιστολή, Σωτήρη, και του κυρίου Δούκα. Έχουμε την αντίδραση και από τον Πέτρο Δούκα, ο οποίος βρέθηκε εκτός ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Προτιμώ να μην σχολιάσω τώρα την απόφαση να μην συμπεριληφθώ στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα θα κρίνει τις στρατηγικές επιλογές. Όλους τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Σε όλες τις υποθέσεις κινήθηκα με διαφάνεια, νομιμότητα και εντιμότητα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων και του Συμβουλίου και όχι αυθαίρετα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην δήλωσή του πριν από λίγο ο Πέτρος Δούκας. Κρατάει λοιπόν και ο Πέτρος Δούκας, θα λέγαμε, χαμηλούς τόνους. Τονίζει ότι δεν θα σχολιάσει τώρα την απόφαση αυτή να μείνει εκτός ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Λέει ότι σε όλες τις υποθέσεις που χειρίστηκε, τις χειρίστηκε με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων και πάντα με διαφάνεια, νομιμότητα, εντιμότητα και όχι αυθαίρετα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Δούκας. Αυτό σημαίνει ότι θα τη σχολιάσει μετά τις εκλογές. Μετά την 4η Οκτωβρίου, όπως και ο Αριστοτέλης Παυλίδης, στο ίδιο κλίμα με τον Αριστοτέλη Παυλίδη ήταν και η δήλωση του Πέτρου Δούκα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η έκθεση των μεταβυζαντινών εικόνων της συλλογής Βελιμέζη φιλοξενεί για τους επόμενους 3 μήνες το Μουσείο Ερμιτάς στην Αγία Πετρούπολη. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και υποστηρίζεται από το κοινοφιλές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, στο οποίο ανήκει η συλλογή του Εμίλιου Βελιμέζη. Περιλαμβάνει σπάνιες εικόνες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα και ήδη έχει επισκεφθεί 19 πόλεις του εξωτερικού. Αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της περιοδίας, πολυτιμότατων εικόνων της μεταβυζαντινής εποχής, της συλλογής του μεγάλου Έλληνα συλλέκτη Εμίλιου Βελιμέζη, αποτελεί η έκθεση που εγκαινιάστηκε στο Μουσιακό Ναό της Ρωσίας, όπως αποκαλείται το Ερμιτάζ, στην Αγία Πετρούπολη. Η πρωτοβουλία ανήκει στο κοινοφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης και στόχο έχει τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο. Ορθοδοξία και ελληνισμός είναι απόλυτα συνυφασμένα στο μυαλό μας και ο ελληνισμός, ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτό το οποίο το Ωνάσης προσπαθεί να κάνει. Ο διευθυντής του Ερμιτάζ, Μιχαήλ Πιοτρόφσκι, αναφέρθηκε στην παρουσία εικόνων της κριτικής σχολής στη Ρωσία μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, στην ανάπτυξη μιας ακόμα κοινής ρωσοελληνικής διαδρομής των ορθόδοξων αισθητικών παραδόσεων. Нас также связывают очень давние хорошие связи с музеем Бинаки, это один из наших партнеров, с которым мы делали не раз разные выставки. Η κριτική σχολή εικονογράφων που παρουσιάζεται τώρα στο Μουσείο Ερμιτάζ έρχεται ως συνέχεια της πρεμιέρας της κινηματογραφικής ταινίας «El Greco» στη Μόσχα την Άνοιξη, του έργου της ζωής του πιο φωτεινού εκπροσώπου της κριτικής σχολής, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Αυτή η συλλογή έχει ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο. Ανάμεσα σε άλλες εικόνες παρουσιάζεται και μία της πρώτης εποχής του «El Greco», της εποχής που ήταν ακόμα στην Κρήτη. Αισθάνεται κανείς ότι η συγγένεια που έχει ο ρώσικος λαός με τον ελληνικό μέσω της τέχνης
ξαναρχίζει να παίρνει τη διάσταση που έχουμε ως λαός μέσα μας, ο κάθε ένας προς τον άλλον. Οι Ρώσοι μελετητές από τους πρώτους ανέδειξαν την κριτική σχολή εικονογραφίας ως γέφυρα μετάβασης από την ανατολική στη δυτική τεχνοτροπία. Εδώ στο Μουσείο Ερμιτάζ, οι εικόνες της συλλογής Βελιμέζη δέθηκαν αρμονικά και όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά συνομιλούν με τις εικόνες που εκτίθενται μόνιμα στο μουσείο. Άλλη μια σαφής απόδειξη της βαθιάς κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία. Από την Αγία Πετρούπολη και το Μουσείο Ερμιτάζ, Δημήτρης Λιάτσος για την Ελληνική Τηλεόραση. Άντε βρε Γιώργη, παρέλαση κάνουν. Φέτα. Στο χωριό, φέτα θα πει να ξέρεις να περιμένεις. Γιατί η φέτα θέλει το χρόνο της για να οριμάσει. Μόνο έτσι μας δίνει αυθεντική γεύση της κάθε φορά. Φέτα τουλάχιστον τρίμηνης ορίμανσης χωριό από τη Μινέρβα. Έτσι είναι η φέτα. Χωριό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί με μία κίνηση να μειώσει το επιτόκιο της πιστωτικής του κάρτας έως και 3%. Εγώ. Και εσύ. Η Μαρφίν Εγνατία Bank παρουσιάζει την πρώτη πιστωτική κάρτα που αναγνωρίζει τη συνέπειά σας, μειώνοντας το επιτόκιο σε όλο το υπόλοιπό σας και καταργώντας τη συνδρομή. Έτσι, έχουμε χαμηλότερο επιτόκιο και είμαστε πάντα κερδισμένοι. Μαρφίν Mastercard, η κάρτα που μειώνει το επιτόκιό της. Μαρφίν Εγνατία Bank. Ας κάνουμε τη ζωή λίγο καλύτερη. Πρόγραμμα Fiat Eco Plus Bonus. Όφελος με απόσυρση έως 6.300 ευρώ. Ώρα πάντα από 4.890 ευρώ. Grande Punto από 5.990 ευρώ. Και Bravo από 8.990 ευρώ. Less is genius. Και για όσους δεν κάνουν απόσυρση, η έξυπνη επιλογή είναι πάλι Fiat. Όφελος έως 3.100 ευρώ. Πετάξτε τις μάσκες. Ξεχάστε τη μυρωδιά της λαδομπογιάς. Βάψτε πόρτες και παράθυρα με ριπολίνη νερού Aquachrome για τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα και Aquachrome Eco. Οικολογική ριπολίνη νερού. Μόνο από τη Vivechrome. Ήρθε η μέρα που ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα αποκτήσουν το αυτοκίνητο που αλλάζει την ιστορία. Νέα Skoda Superb με 18.790 και όφελος έως 5.494 ευρώ. Εξηγήσεις από τη SCAG με νέα ετικέτα διπλής όψης. Δεν χάνεται, δεν σχίζεται. Και με σελίδοδικτύο. Τράδια σούπερ διεθνές και εξηγήσεις μόνο από τη SCAG. Και όπως πάντα, χωρίς κάδμιο. Chronotech. Shock your time. Καλύτερα όνειρα συνεχίζουν να μην έχουν τέλος. Το καλύτερο αυτοκίνητο της κατηγορίας του, η νέα Octavia 5, με κινητήρες TSI, μπορεί ακόμα να γίνει δικό σας με 13.990 και όφελος έως 3.934 ευρώ. Εάν ψάχνεις να σπουδάσεις αυτό που θέλεις, ελληνοβρετανικό, εδώ διαλέγεις εσύ και σπουδάζεις πραγματικά ανάμεσα σε 8 προπτυχιακά και 6 μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. Ελληνοβρετανικό κολέγιο. Παίρνεις πτυχίο από Βρετανικό Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο.